Καλημέρα, φιλαράκια μου, και καλώς ήρθατε σε ένα νέο Μάγκμα βίντεο. Στο σημερινό πρωινό θα απολαύσουμε τρεις κρέπες και ένα χυμό. Τρεις αλμυρές κρέπες και μία γλυκιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες, για να γίνει η παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new Magma video. Today the breakfast we enjoy is three different crepes and of course one juice. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video on my channel, your friends will be our company bigger. Thank you so much. Let's enjoy. I want to send my greetings to all the subscribers, to everyone who wants to support my channel. Let's enjoy. Καλημέρα φιλαράκια μου. Σήμερα το πρωινό έχει κρέπες, δύο αλμυρές και μία γλυκή. Αυτή εδώ που θα ξεκινήσουμε τώρα έχει μέσα ντομάτα, μανιτάρι, κασέρι, καλαμπόκι. Αυτά. Όπως είπαμε, και κοτόπουλο. Ντομάτα, κοτόπουλο, καλαμπόκι, κασέρι και μανιτάρια. Η πρώτη. Μετά θα σας πω για τις υπόλοιπες. Ωραία φιλαράκια μου, καλημέρα. Η κρέπα είναι υπέροχη. Πολύ νόστιμη. Τις κρέπες τις αγόρασα από το κατάστημα Jam Crepe. Jam Crepe, έτσι λέγεται. Αν το προφέρω και σωστά, βέβαια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι επειδή το κατάστημα αυτό ανοίγει 5.30 το απόγευμα και επειδή εγώ σήμερα για πρωινό δεν ήθελα πάει να φάω, ξέρω εγώ, τυρόπιτες, ζαμπονοκασερόπιτες, τα ίδια πράγματα δηλαδή, και άλλο και τέτοια. Τις παρήγγειλε χθες. Κοιτάξτε, τις κράτησα μέσα στα μικροκύματα, ξέρω εγώ, τις ζέστηκαν και σήμερα το πρωί, μια χαρά είναι. Πολύ νόστιμες. Λοιπόν, αυτή εδώ η κρέπα. Είναι τέλεια, πολύ ωραία. Σε γεύση. 9,5 στα 10 την πρώτη. Η πρώτη κρέπα που έφαγα, που τρώω δηλαδή, τη βάζω 9,5 στα 10. Πάρα πολύ ωραία. Ορίστε. Όσοι ασχολείστε και γνωρίζετε, όσοι βασικά ασχολείστε με το YouTube, και δείτε, ξέρω εγώ, την καινούρια, τους καινούργιους κανόνες στο YouTube, αν μπορείτε, επειδή και εγώ προσπαθώ να το καταλάβω, γράψτε μου πάνω κάτω στα σχόλια του βίντεο, ας πούμε, τι ισχύει. Ας πούμε, λέει για... Δεν θυμάμαι πώς το λέγεις στα αγγλικά, αλλά τέλος πάντων είναι υπερβολική κατανάλωση φαγητού. Τώρα συγγνώμη, αυτά εδώ, οι τρεις κρέπες, σας φαίνονται για υπερβολική κατανάλωση φαγητού και ο χυμός, ή ας πούμε τα άλλα βίντεο που έκανα, ήταν υπερβολική κατανάλωση φαγητού? Λέει ότι δεν θα πληρωνόμαστε, λέει. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν κατάλαβα. Ακριβώς. Άμα κάποιος ή κάποια ασχολείται με το YouTube και δεν ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα, αυτούς τους καινούργιους κανόνες, και τους καταλάβει, ας το γράψει στα comments, σας παρακαλώ, για να καταλάβω κι εγώ ακόμα καλύτερα. Mm.
Τέλεια κρέπα, παιδιά. Όνειρο. Λοιπόν, με ρωτάτε να σας πω και άλλα πράγματα για τη ζωή μου στην Αγγλία. Τι να σας πω παραπάνω, ρε παιδιά. Σας είπα. Πώς πληρώνω δουλειές. Πώς είναι τα ωράρια εκεί. Εγώ, βασικά, όταν ήμουν στην Αγγλία δεν πολύ έβγαινα έξω. Εντάξει, πήγα δύο φορές στο Λονδίνο, ας πούμε, να το δω. Το Big Bang και όλα αυτά. Αλλά, γενικά, εγώ πήγαινα εκεί πέρα. Τα γυμναστήρια είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Και εγώ πήγαινα πάντα το βράδυ στο γυμναστήριο. Γιατί το βράδυ δεν είναι κανένας. Και είχα ένα ολόκληρο γυμναστήριο μόνο για μένα. Μόνο η κυρία ή ο κύριος που καθάριζε το γυμναστήριο ήταν και κανένας άλλος. Τέλειο. Περνάμε στη δεύτερη κρέπα. Αυτή η κρέπα έχει μέσα ζαμπόν, σαλάμι βασικά, αυγό, ντομάτα, τυροσαλάτα. Αυτά. Α, και πιπεριές. Ωραία, για να δούμε. Ορίστε, παιδιά. Καλή όρεξη. Τέλεια. Όνειρο κρέπες. Στην υγεία σας. Τσίας. Εδώ στην Καβάλα ο καιρός γενικά είναι πολύ ζεστός. Τώρα δηλαδή που ξεκίνησα το βίντεο και έκλεισα το πατζούρι γιατί με χτυπούσε ο ήλιος και ήταν πάρα πολύ ζεστά. Τώρα βέβαια ο ήλιος έφυγε. Εδώ στο γόλμα της άνωσης του πατζούρι. Είχα δει ένα βιντεάκι στο YouTube που υποστηρίζουν και λένε ότι στην πραγματικότητα ο Τιτανικός δεν βυθίστηκε. Λένε δηλαδή ότι η εταιρεία του Τιτανικού είχε δύο πλοία. Είχε τον Τιτανικό και ένα ακόμα. Αλλά λένε ότι έτσι άκουσα από την ιστορία ότι ο Τιτανικός ήταν μια χαρά πλοίο. Δηλαδή είχε, πώς να το πω ρε παιδί μου, ήταν καινούργιο, ενώ το άλλο ήταν πιο παλιό και είχε φθορές. Και αυτός που είχε το πλοίο, και το Τιτανικό και το άλλο, άλλαξε, λέει, τα ονόματα στα δύο πλοία. Δηλαδή, το όνομα του Τιτανικού το έδωσε στο άλλο που δεν ξέρω πώς λέγεται. Το όνομα του άλλου το έδωσε στο Τιτανικό. Και αυτός, ο ιδιοκτήτης, ξέρω, της εταιρείας, των δύο πλοίων, δεν μπήκε στο παρθενικό ταξίδι του πλοίου. Γιατί ήξερε ότι κάτι κακό θα συμβεί. Αλλά λέει ότι στο παρθενικό ταξίδι του υποτιθέμενου Τιτανικού ήταν όλοι οι αντίπαλοι του. Έτσι λέει η ιστορία.
Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα να μου πεις, απ' την άλλη, άμα αλλάξεις, ξέρεις τι, έχεις δύο πλοία, ρε παιδί μου, δύο κρουαζιερόπλοια, έτσι. Το ένα το λένε Τιτανικό, το άλλο το λένε, ξέρω εγώ, τι να πω, ξέρω εγώ, Τεραμύρι. Ωραία, αλλάζεις τα ονόματα, τι θα πεις στο τέλος, θα το ξέρεις τι, δεν βυθίστηκε ο Τιτανικός, βυθίστηκε ο Κεραμίδης. Κάτσε ρε φίλε, αφού το πλοίο που βυθίστηκε έχει το όνομα Τιτανικός, πώς γίνεται να μην δεν βυθίστηκε ο Τιτανικός. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, βυθίζεται ένα πλοίο που είχε άλλο όνομα, πήρε το Τιτανικό και δεν βυθίστηκε ο Τιτανικός, μα αφού το όνομα είναι. Δεν λέμε βυθίστηκε ένα κρουαζιερό πλοίο, λέμε βυθίστηκε το κρουαζιερό πλοίο με ονομασία Τιτανικός. Ή ακόμα πιο συντομία, βυθίστηκε ο Τιτανικός. Έτσι το βλέπω εγώ. Πω, παιδιά, τέλεια η κρέπα. Υπέροχη. Στην υγεία σας, cheers. Και τώρα περνάμε στην σοκολατένια κρέπα που έχει μέσα μπισκότο και νουτέλα. Καλή όρεξη, παιδιά. Αυτή είναι λίγο σαν πέτρα, επειδή είναι από χθες. Λοιπόν, και σε αυτήν που έφαγα τη δεύτερη την κρέπα, ο βαθμός που βάζω είναι 9,5. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην γλυκιά την κρέπα. Όνειρο. Πάρα πολύ νόστιμη. Καλώς. Για ξεκινήσω δυναμικά τη μέρα μου σήμερα. Είναι το σούπερ πρωινό κρέπες. Πονόσμες. Τώρα ξεκίνησαν και τα καινούργια σύρια στην τηλεόραση. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τα τελευταία σύρια, γιατί όπως είπα, εγώ θέλω χιουμοριστικά σύρια. Δηλαδή, να με κάνει γελάω. Τα περισσότερα τώρα είναι δραματικά σκηνοθετημένα και δεν είναι του γούστου μου. Σας πιάνει τα αγαπημένα σας σειρεάλ.
Τι σας αρέσει να βλέπετε, θέλω να πω σκηνοθέτη, σας αρέσει να βλέπετε δραματικά σύριαλ, χιουμοριστικά σύριαλ, να γελάτε, τι ακριβώς, γράψτε σχόλια αν θέλετε. Τέλεια. Yes, it says. Να είστε μικρή, παιδιά. Μπορεί να είναι χθεσινή, αλλά είναι τέλεια. Έχει γέμιση. Και η ίδια η κρέπα. Τέλεια είναι. Πολύ νόστιμη. Να δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Θα σας κάνουμε που σήμερα Τετάρτη είναι. Εντάξει, άρχισε το Σαββατοκύριακο. Με το πρωτάθλημα τι θα γίνει. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε πάλι στην Ευρώπη. Yes, it is. Okay, my friends, one more Magma video is finished. Thank you so much for watching my video. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video, my channel, your friends will be our company bigger. Thank you so much. See you to the next video. Bye bye. Ωραία φιλαράκια μου, άλλο ένα Magma βίντεο μόλις έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε. Δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε κοινοποιήστε το κανάλι μου και το βίντεο μου στους φίλους σας, στις φίλες σας, για να γίνει παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να μιλάτε τέλεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!